Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας μιλήσω σχετικά με το νου, σχετικά με την ουσία μέσα μας και πώς μπορούμε να ξέρουμε το αυθεντικό, πώς λειτουργεί η τότε θρησκεία και η διδασκαλία, τα λέγαμε εσωτερισμού ή πνευματισμού και πώς λειτουργεί η επιστήμη και πώς ήρθε η ώρα τώρα αυτά τα δύο να συνδυαστούν μέσα μας. Ξέρετε, ο δρόμος συνεχώς υπάρχουν οι μαθητές που λένε ποιο δρόμο να διαλέξω, αν χρειάζεται γνώση, πληροφορία, αν χρειάζεται ο νους, αν πρέπει να πάρουμε αυτά τα πράγματα από την ύλη, να μην ασχοληθούμε με την ύλη και να πάμε κατευθείαν στο πνεύμα, αποτάπτυση και αυτά. Εδώ θα δώσουμε ένα σκελετό για να καταλάβουμε βεβαίως ότι όλα χρειάζονται, αλλά και τις δύο πορείες συνεχώς που υπάρχουν και επιλέγει ο κόσμος, ή η ανθρωπότητα θα λέγαμε, ή ατομικά ο καθένας από εμάς. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω φτιάξει ένα σχεδιάγραμμα. Γράφω λοιπόν πάνω-πάνω ουσία ή ο έμπειρος εαυτός μας. Η ουσία των πραγμάτων είναι στο κέντρο, δηλαδή πέρα από τα τσόφλια. Η περιουσία είναι ότι τη συμβαίνει έτσι γύρω-γύρω από την ουσία. Και αυτό ακριβώς σε τρία επίπεδα τα οποία θα μιλήσουμε θα είναι ότι γίνεται κοσμικά, ότι γίνεται στη γη μας και ότι γίνεται, θα λέγαμε, και στον εαυτό μας μέσα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι η ουσία πάντα είναι στο κέντρο. Είναι εκείνη η πιο λεπτοφυή κατάσταση, τα λέγαμε, η ενέργεια δηλαδή, που περιέχεται μέσα σε όλες τις μορφές. Σε όλες τις μορφές, πριν αρχίσει να διαμορφώνεται και να μπαίνει στον κόσμο του διαφορετικού. Εκεί είμαστε όλοι ενωμένοι. Εκεί είμαστε όλοι το ίδιο. Πέραν της ουσίας μας, ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Κάθε φορά που μπαίνουμε στον χρόνο και στον χώρο, ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική θέση και τιμή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην το κατακρίνουμε. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Μόνο σε εκείνον τον κόσμο είμαστε όλοι ίδιοι. Εδώ ο καθένας μας έχει διαφορετική αξία. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο έτσι όπως το λέμε, ή ομό, ή ιεραρχικό, αλλά ζούμε στην ιεραρχία, ζούμε στην ύλη. Πρέπει να το καταλάβουμε, ζούμε στο διαχωρισμό. Και ο διαχωρισμός, φίλοι μου, είτε το θέλουμε είτε όχι, σημαίνει διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετική ταυτότητα. Άλλες πιο κοντά στο κέντρο, άλλες πιο μακριά από το κέντρο. Επομένως, μόλις μπούμε στην κατάσταση την άμορφη, εκεί που όλα είναι ίδια, ή θα λέγαμε στον κόσμο τον οποίο βλέπουμε χημικά, θα λέγαμε έτσι κάτω τον υποατομικό επίπεδο, θα δείτε ότι και τα άτομα που δημιουργούν τις διάφορες συνθέσεις στη χημεία, μετά από αυτές τις συνθέσεις που κάνουν τη διαφορετικότητα λόγω της ένωσης και του έρωτά τους και τη συνείδησή τους, μετά κάθε τι υποατομικό στοιχείο είναι το ίδιο και παντού. Οπότε θα λέγαμε ότι εκεί όλοι είμαστε ίδιοι σε εκείνο το σημείο. Πέραν από αυτό το σημείο, στην κρυστάλλωση της ύλης υπάρχει διαφορετικότητα. Η πιο λεπτοφυή ουσία λοιπόν που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε είναι ο ακάς και περιέχεται παντού. Και γι' αυτό λέμε ακασικά αρχεία, γιατί εκεί είναι αποτυπωμένα τα πάντα. Γιατί υπήρχαν σε όλη την πυκνότητα, σε όλη την κρυστάλλωση, υπήρχε αυτός ο ακάς μέσα, αυτή η ουσία που έχει πάρει την εμπειρία από το κάθε σενάριο, την κάθε μορφή και την κάθε, θα λέγαμε, σκεπτομορφή και την κάθε ύλη που έχει κρυσταλλωθεί. Αυτή η εμπειρία λοιπόν μπαίνει στο πιο λεπτοφυή επίπεδο σαν εμπειρία. Θα σαν να λέγαμε το κοσμικό DNA είναι ο ακάς. Και μετά από εκεί πέρα όσο προχωράμε, θα λέγαμε, στην κρυστάλλωση, όσο προχωράμε, θα λέγαμε, προς την πήξη, τότε τόσο καταλαβαίνουμε ότι ενσωματώνεται ο ακάς και δίνει τις διάφορες ιδιότητες στο άλλο DNA, αυτό το DNA που ξέρουμε εμείς, με σκοπό συνεχώς όλη η φύση να αναβαθμίζεται από την εμπειρία που παίρνετε από την αναβάθμιση της φύσης και γίνεται αυτός ο κύκλος. Προχωράμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα στο δικό μας πεδίο του ανθρώπινου για να σας εξηγήσω τι γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα μας, όπως και εμείς στο σύμπαν, έχουμε ένα κεντροσημείο. Και αυτό το κεντροσημείο είναι εκείνο που το σώμα μας, ο εαυτός μας, η συνείδησή μας, τα λέγαμε τα εγώ μας και πιο πίσω θα λέγαμε πραγματικός εαυτός μας, ο άμορφος εαυτός μας, έτσι, είναι αυτός που λέγαμε ότι έχει σχέση με τον ακάς, σε εισαγωγικά, και τι και εκεί όταν μπαίνουμε εμείς στον άμορφο εαυτό μας, θα λέγαμε στο κέντρο ή στην πηγή ή όπως θέλετε μέσα στο Θεό μέσα, έχουμε επαφή λοιπόν με τον έμπειρο εαυτό μας, με αυτή την ουσία που σας είπα. Όλα τα άλλα ξεκινάνε και γίνεται περιουσία και εκείνη τα επίπεδα του νου από το κέντρο. Εδώ σας δείχνω λοιπόν το κέντρο, είναι η πιο λεπτοφυή ύλη που υπάρχει και διαχέεται παντού, σε στυλ ενέργειας. Και με το που μπαίνουμε, θα λέγαμε, στον κόσμο, θα λέγαμε της μορφής, ξεκινάνε τα 7 επίπεδα του νου, όπως λένε θεοσοφιστές, όπως λένε, ας πούμε, που τα έχετε μάθει
και τα διάφορα επίπεδα και τα διάφορα τσάκρα και τα διάφορα υπόλοιπα πράγματα που μορφοποιούν, θα λέγαμε σιγά σιγά πριν, το υλικό πεδίο που βλέπουμε, έτσι, την ενέργεια. Σας είπα, στην αρχή είναι συνείδηση, δηλαδή εμπειρία, ουσία, μετά γίνεται ενέργεια και μετά γίνεται ύλη και το ανάποδο. Έτσι λοιπόν εμείς, φίλοι μου, σε αυτό τον έμπειρο εαυτό μας μέσα, έτσι, με τις προσευχές, διαλογισμούς, με την πίστη, πιο πολύ ας πούμε έτσι όπως την καταλαβαίνει πραγματικά και όχι τις πεπιθήσεις, έτσι, ο κόσμος είχε λοιπόν, ήθελε να μπει στον πραγματικό, στον εαυτό του, τον ενωτικό, και όχι μόνο ενωτικό θα λέγαμε με τους άλλους, ενωτικό με όλη τη φύση. Άρα καθένας που αναβαθμίζεται γίνεται ενωτικός, θα λέγαμε και με τους άλλους. Δεν υπάρχει αναβαθμισμένος κακός. Να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι. Ουδέτερος, ναι, να έχει φύγει από το καλό και το κακό, ναι, αλλά δεν υπάρχει αναβαθμισμένος αποκομμένος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι. Όσο αναβαθμίζεσαι, δηλαδή μπαίνεις μέσα. Μπορεί να είναι άνω, αλλά είναι και μέσα. Αυτό που πάμε και εμείς σαν γη που παίζουμε στο υλικό, θα λέγαμε κόσμο που βγαίνουμε και θα πάμε στον πλανήτη προς το Σύριο, το κεντρικό πνευματικό μας ήλιο, είναι στην πραγματικότητα προχωράμε στο θέατρο, στην πραγματικότητα εκεί που προβάλλουμε τον εαυτό μας προς το κέντρο μας. Σαν να ερχόμαστε εδώ. Απλά το παίζουμε έξω, θα λέγαμε, σαν ανθρώπινο, έτσι και σε κοσμικό σενάριο. Είναι το ίδιο που παίζουμε προς τον εαυτό μας. Το κέντρο σημείο, θα λέγαμε, του γαλαξία μας είναι το κέντρο σημείο μέσα μας που μπορούμε να φτάσουμε και να πάρουμε τον έμπειρο εαυτό μας. Και από εκεί ξεκινάνε οι ψυχές και όλες οι ορολογίες που λένε για να δώσουν στον άνθρωπο αυτές τις πληροφορίες. Τι θέλω λοιπόν να σας πω με αυτό το πράγμα. Ότι η γνώση την οποία έχει ο άνθρωπος μπορεί να έρθει από δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το πιο φυσιολογικό, μέσω της επιστήμης. Βλέπετε εδώ πέρα λοιπόν, γράφω ουσία, έμπειρος εαυτός, ακάς. Έτσι, η αρχαίων θα λέγαμε η ουσία που περιέχεται στα πάντα και έχει την εμπειρία. Η θρησκεία λοιπόν, η κάθε διδασκαλία, μην παίρνετε τη θρησκεία όπως την έχουν κάνει με την έννοια, ξέρετε τώρα, τα εγώ των ανθρώπων για να μπορούν να διαφεντεύουν και να μην δίνουν την πραγματική γνώση. Μιλάμε για την αληθινή ουσία κάθε διδασκαλία που κατόπιν από τους ανθρώπους έγινε θρησκεία. Έτσι. Άρα οι πραγματικές διδασκαλίες ανύψωσης προσπαθούν τον άνθρωπο να το διαπεράσουν πρώτα, λέγαμε, να φτάσει στον έμπειρο εαυτό του. Αυτό λοιπόν για να γίνει, φίλοι μου, πρέπει να φύγει ο νους στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα επίπεδα από το κέντρο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να μπορούμε εμείς να πάμε στο κέντρο, πρέπει να φύγουμε από όλους τους διαχωρισμούς. Άρα η πρώτη δουλειά που έχει να κάνει λοιπόν είναι να μάθουν να φεύγουν τους διαχωρισμούς. Και βλέπετε, όσο ο νους έμπαινε μπροστά του, τόσο ερχόταν η πίστη, η διέστηση στο πραγματικό. Να δείξουμε το νου με το άγνωστο η βουλή του Κυρίου. Να μην κάνουμε τίποτα, να μην ψάχνουμε, να κάνουμε, θα λέγαμε, τους πονηρούς και τα εγώ και να πιάσουμε όπως επιστήμονες εισαγωγικά να ψάχνουν και να βρίσκουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το είδος του φανατισμού εναντίον του νου. Επειδή ο νους δεν έμπαινε μπροστά. Βλέπετε όμως, υπήρχαν όλες τις διδασκαλίες, στην πραγματικότητα, μα δείτε, μιλάνε για το πώς να μπορούμε εμείς να ηρεμήσουμε το νου. Άλλες να τον απομακρύνουν και άλλες να τον ηρεμήσουν. Σας είπα, ο νους είναι ένα άλογο που είτε το, αν το διώξουμε θα πάμε με τα πόδια. Αν όμως μπορούμε και το ηρεμήσουμε, ενώ με πάνω θα πηγαίνουμε καλπάζοντας εκεί που θέλουμε, έτσι, στο στόχο μας. Βλέπετε λοιπόν από εδώ πέρα λέει η γνώση. Η θρησκεία πηγαίνει να σε ενώσει κατευθείαν με την πηγή σου. Και έβγαζε το νου απ' έξω. Εδώ είναι ο κατώτερος νου με τα επίπεδα. Σας το δίνω πιο κάτω ότι είναι από το κέντρο μας όλα τα επίπεδα που είναι διαμορφωμένα από το νου. Όλα τα επίπεδα που είναι διαμορφωμένα από το νου, φίλοι μου, να καταλάβετε, είναι τα επίπεδα τα οποία ζούμε, τα οποία μαθαίνουμε, εξελικτικά από τα οποία παίζουμε. Δεν είναι τίποτα κακό. Είναι αυτό που πρέπει να μάθουμε σαν άνθρωποι. Βλέπετε, αν εμείς ζούσαμε στην πηγή, δεν θα υπήρχαμε. Γιατί εκεί δεν υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Και ποτέ δεν θα φτάσουμε σαν άνθρωποι εμείς στην πηγή. Μπορούμε να έχουμε μια σύνδεση. Εμείς σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να φτάσουμε. Βλέπετε, ο καρπός του δέντρου, σε είχα πει σε ένα άλλο βίντεο, με το κορμό ενώνεται. Αλλά είναι και δύο διαφορετικά πράγματα. Κατ' ουσίαν ενώνονται. Όμως ο καρπός ποτέ δεν θα γίνει κορμός. Μόνο όταν πεθάνει θα φύγει ο καρπός και μπορεί να γεννηθεί ένα άλλο δέντρο. Καταλάβατε, η ουσία είναι αυτή που μεταλλάσσεται σε όλα τα πράγματα. Η ουσία είναι αυτό που εμπεριέχεται. Η ουσία είναι το αιώνιο. Όλα τα άλλα είναι φαινομενικά και παροδικά στους χρόνους του νου. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνει αιώνια ζωή, τα επίπεδα ζωής στους χρόνους του νου και την πραγματική αιώνια ζωή που είναι πέραν από το νου. Επειδή όμως εμείς δεν μπορούμε, επειδή είμαστε όντα στην διαμορφή μας και μπορεί να έχουμε όλη επαφή με το 7ο θα λέγαμε επίπεδο που είναι η ψυχή μας, έτσι, το ψυχικό μας κομμάτι,
αλλά όλες οι εκδηλώσεις στην ύλη, έτσι, γίνονται από το έκτο επίπεδο και κάτω, φίλοι μου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε πρώιμη κατάσταση για να μπορούμε εμείς να φύγουμε τελείως από αυτά τα πράγματα από τα οποία ακούτε. Και οι σαρκώσεις μας θα συνεχίζονται κατά πολλά δισεκατομμύρια εκατομμύρια χρόνια, έτσι, γιατί έχουμε μάθει να παίζουμε τις σαρκώσεις στους πλανήτες και η ουσία να μεταβιβάζεται από πλανήτη σε πλανήτη και να ακολουθούμε αυτή την αέναη, θα λέγαμε, κίνηση της ψυχής, έτσι, μέσα στον γαλαξία μας και μετά στο σύμπαν. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε και όλη αυτή την παρένθεση συνεχώς που σας κάνω, να την κλείσουμε και να πούμε ότι η γνώση της θρησκείας θέλει να συμβάλλει στον έμπειρο εαυτό σου. Ο έμπειρος ο εαυτός, καθώς είναι γνώστης, σου δίνει τη συνείδηση να ξέρεις πραγματικά την ουσία. Όμως επειδή ζούμε στην περιουσία, εκεί έρχεται η επιστήμη. Η επιστήμη πάει από τον κατώτερο νου να ανέβει στην ουσία, να τον μάθει μέσω του νου. Στην πραγματικότητα λοιπόν και οι δύο ήταν δύο διαφορετικοί δρόμοι που ο καθένας μόνος του δεν μπορούσε να φέρει έτσι ένα ολικό αποτέλεσμα, γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν ολικός τότε και τώρα πάμε να γίνουμε. Όσοι λοιπόν ακολουθούσαν τη θρησκεία και πηγαίνανε κατευθείαν, θα λέγαμε, ή τις διδασκαλίες ή τον πνευματισμό κατευθείαν, θα λέγαμε, στην πηγή και ήταν σε εισαγωγικά ανόητοι, ήταν μπορούν να φτάνουν σε μια πραότητα, σε μια αγαθότητα. Έτσι, και όπως λένε και οι γνωστικοί, ήταν, θα λέγαμε, οι ανόητοι άγιοι. Δηλαδή, άγιοι χωρίς νου. Είχαν βέβαια την αγαθότητα, είχαν βρει την ουσία μέσα τους, είχαν πάει στο κέντρο τους, έτσι κατέβαιναν ορισμένα πραγματάκια, αλλά δεν μπορούσαν να τα εφαρμόσουν στην περιουσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από την άλλη επιστήμη, όντας, θα λέγαμε, εκείνοι οι δήμονες στην περιουσία, κολλήσαν στην περιουσία και τώρα σιγά σιγά, όπως βλέπουν, μπαίνουν στα κβαντικά και άλλα επίπεδα και ψάχνουν περί ψυχής, καταλαβαίνουν την ψυχή, την ενέργεια, την αιωνιότητα και τα υπόλοιπα, αρχίζουν να συνδέονται με την ουσία, ψάχνοντας την περιουσία. Και αυτοί ήταν οι δύο δρόμοι πάντοτε. Ο τρίτος δρόμος λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, έτσι, που βέβαια είναι της μεσότητας, ουδετερότητας, είναι ότι χρειάζονται και τα δύο. Το να γίνεις ένας ανόητος άγιος ή ένας διανοητικός πλανεμένος, έτσι, όπως γίνονται περισσότεροι αυτόν τον καιρό, έτσι, είναι και τα δύο αποκοπές από την ισορροπία, από το εγώ είμαι, από τη θέση σου, και αυτό φέρνει δυσαρμονία. Βλέπετε ότι τώρα η γνώση μέσω της επιστήμης πάει από το κατώτερο νου να περάσει τα επίπεδα, να μάθει τα επίπεδα και να ανέβει στο τέλος να πάει στην ουσία και να καταλάβει το πράγμα. Αυτός είναι πιο αργός δρόμος φυσικά. Αυτός ο αργός είναι εξελιτικός. Είναι πάρα πολύ αργός, έτσι, και είναι αυτό το εξελιτικό επίπεδο που ζούμε, θα λέγαμε, σαν άνθρωποι. Σιγά σιγά να μπορούμε το Θεό να το φέρουμε στο περιβάλλον, να το γνωρίσουμε, να κάνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση και να προχωρήσουμε κατ' εικόνα και ομοίωση, κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο άλλος δρόμος πιο γρήγορος ήταν μέσω των διδασκαλιών να μπαίνεις στο δικό σου επίπεδο, στο ιστορικό σου, θα λέγαμε, κόσμο, να φτάνεις, αλλά να μπορέσεις να φτάσεις εκεί πέρα. Γιατί αν δεν φτάσεις στην αγαθότητα, θα λέγαμε, αν δεν φτάσεις στο ουδέτερο, θα λέγαμε, δεν το έχεις πετύχει. Και μόλις φτάσεις στο ουδέτερο, μετά πάλι να ξανακατεύεις στο κατώτερο νου για να μάθεις τα επίπεδα του αγαθού, πώς μεταφράζεται σε κάθε επίπεδο, για να μπορείς και να τα μοιραστείς, αλλά και να τα γιώσεις. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτά τα δύο πράγματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν, αναλόγως τη γνώση που έχει, πρέπει αυτά τα δύο να κάνει αυτό το πράγμα, το τρίγωνο μεταξύ τον νου του, θα λέγαμε, του πνεύματος, έτσι, και για να διαμορφώσει μια γνώση. Ας πιάσουμε τώρα τα δύο είδη. Οι επιστήμονες γράφονται και μέσω της αποδείξεως προσπαθούν στο νου να αποδείξουν το πνεύμα. Που αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται, είναι άτοπο. Γιατί αν ο νους είναι η αποκοπή, θα λέγαμε, από το πνεύμα, ποτέ δεν θα μπορούν να το αποδείξουν. Από την άλλη, αν το νου δεν το ενημερεύσεις και το βάλεις κάτω από την κατάσταση της συνείδησης, δεν θα μπορείς τη συνείδηση, την ουσία, τη σοφία δηλαδή, να τη μεταδώσεις έτσι όπως πρέπει κάτω, θα λέγαμε, στη φύση και να το φτιάξεις, θα λέγαμε, στη φύση. Επομένως, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να μην έχουν πάει στο κέντρο τους και αντί να μιλάει η συνείδηση μέσα του, ο ΑΚΑΣ, η εμπειρία, να μιλάει ακόμα ένας κύκλος από αυτούς τους 7 τα επίπεδα που τους έχω βάλει. Απλά να μην είναι ο εξωτερικός ο περιφερειακός, αλλά είναι λίγο πιο εσωτερικός κύκλος, αλλά να είναι του νου. Επομένως, εκεί την ώρα θα λέγαμε, μιλάει σε εισαγωγικά ένας εαυτός, ένα εγώ. Ένα εγώ που, γιατί είναι κακό, δεν είναι κακό να σας μιλάει ένα ανώτερο εγώ σας. Απλώς στην πραγματικότητα, το ανώτερο, θα λέγαμε, εγώ, θα λέγαμε, είναι πιο κοντά στην πηγή από το κατώτερο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρίσμα. Καταλαβαίνετε, πρέπει αυτό το πρίσμα, θα λέγαμε, να μπει στην υποταγή, σε εισαγωγικά, υποταγής της συνείδησης. Δηλαδή, του κεντροσημείου μας, της εμπειρίας μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς
θα πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό, το φυσικό μας. Πρέπει να καταλάβετε όλα αυτά που να γίνουν κατά συνείδηση, κατά αρμονία. Ποτέ να βιάσουμε τα πράγματα τα δικά μας. Βλέπετε πολλοί ανθρωπέρα βιάζονται να πάνε προς το πνεύμα, βιάζονται να πάνε προς το πνεύμα και στην πραγματικότητα καθυστερούν την εξέλιξή της. Άλλοι άνθρωποι καθυστερούν μένοντας προσκολώντας την ύλη και έτσι είναι σαν να βιάζουν, θα λέγανε τον εαυτό τους προς την ύλη. Γιατί όταν προσκολείσαι, βιάζει τον εαυτό σου προς κάτι. Άρα δεν ακολουθούν, θα λέγανε, την ψυχική τους εξέλιξη. Και αυτοί καθυστερούν. Πρέπει, φίλοι μου, να φτάσουμε σε μια αρμονία και να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτά τα δύο να τα ενώσουμε. Κάθε ένας από εσάς που με ακούει τώρα έχει κάνει ένα είδος. Άλλοι είναι πιο δυστυχικοί, άλλοι είναι πιο διανοητικοί, άλλοι είναι πάνω με την καρδιά, άλλοι είναι πάνω με το μυαλό. Αυτά βέβαια είναι αλληγορίες έτσι που φτάνουν, θα λέγαμε, στο φυσικό σώμα, ορισμένες αντανακλάσεις. Και να λέγαμε το πιο αληθινό μέσα μας στο διαισθητικό, που η καρδιά, ο εγκέφαλος της καρδιάς λαμβάνει άλλου είδους, θα λέγαμε, δονήσεις, και ο νους, που ο εγκέφαλος του νου λαμβάνει άλλου είδους δονήσεις, πιο περιφερειακές, θα λέγαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν έτσι με έναν τρόπο ώστε η εκπαίδευση, θα λέγαμε, να ξεκινήσει στην αρχή στην ανθρωπότητα λοιπόν, να πηγαίνανε πιο πολύ να μιλάγανε συμβολικά. Γι' αυτό σου λέω πολλές φορές. Στα παλιά χρόνια μιλάγανε συμβολικά, με ορολογίες αφηρημένες, για να βαράνε στο υποσυνείδητο. Ο νους δεν ήταν καλλιεργημένος όπως είναι τώρα. Δεν είχε προοδεύσει. Φανταστείτε κάθε φορά στον άνθρωπο, όπως και στα ζώα, κάθε φορά όπως στα τριεγκεφαλικά όντα, τα οποία έχουν τρεις εγκεφάλους. Τα λένε τα διεγκεφαλικά, τα λένε μονοκεφαλικά. Βλέπετε, αν φύγει η μορφή και κοιτάξτε όπως βλέπω εγώ τα πράγματα σε ενέργεια, δημιουργείται μια σπήρα. Στο άλλο εξωτερικό επίπεδο, άλλη μια σπήρα που δίνει άλλες ιδιότητες. Στο άλλο εξωτερικό επίπεδο, άλλη μια σπήρα που δίνει άλλες ιδιότητες. Βλέπετε, τώρα εμείς έχουμε και το νου. Ο νους λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε εξωτερική σπήρα του ανθρώπου, αρχίζει και αναβαθμίζεται και έχει άλλες ιδιότητες. Τώρα ήρθε η εποχή λοιπόν να μην μιλάμε συμβολικά ως ανθρώπους, με παραβολές, να παράνε στο υποσυνείδητο. Τώρα μπορούμε να εφαρμόσουμε και να ενώσουμε την επιστήμη και τη διανοητική κατάσταση που φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοιο σημείο να μπορούμε να γινόμαστε, να φέρουμε μάλιστα, θα λέγαμε, αυτό τον Θεό, τη συνείδηση, την εμπειρία, έτσι, την αρμονία πιο καλά από στη φύση, γιατί ο νους μας μπορεί. Σε την κατάσταση εκείνη πιο παλιά που ο νους του ανθρώπου είχε πέσει, θα λέγαμε, είχε ταυτιστεί με τον κατώτερο νου τελείως και υποατομικός, θα λέγαμε, νους με τον ατομικό, τον κατώτερο νου της φύσης δηλαδή και ο υποατομικός νους δεν είχαν ενωθεί, δεν μπορούσε να στροφάρει με την αλγοράδα ώστε σε δυσαγωγικά να εφάπτονται λίγο οι δύο ταχύτητες. Είχαμε φτάσει στο σημείο λοιπόν να είχαμε σαν έκφραση και σαν λήψη τις πέντε πληροφορίες τις οποίες εμείς αισθανόμασταν μόνο, χωρίς καθόλου διέστηση, και ό,τι η επιστήμη μπορούσε να αποδείξει. Τώρα όμως που ο νους μας μεγάλωσε και αρχίζει και εφάπτεται με τον υποατομικό επίπεδο, όχι τόσο πολύ στην πραγματικότητα, αλλά τώρα σιγά σιγά μπαίνει ο κόσμος εκεί πέρα, καθότι και η επιστήμη και με το ίντερνετ και με όλα αυτά τα πράγματα είναι αντανακλάσει στο που έχει φτάσει ο νους μας, μπορεί να συνδεθεί. Εδώ, φίλοι μου, και να γίνει αυτό το τρίγωνο με τον έμπειρο και την ουσία. Εδώ όμως υπάρχει και το άλλο θέμα. Αυτή η καλλιέργεια του νου, όπως σας είπα, έχει δημιουργήσει μια τεχνολογική ανθρωπότητα. Που αν ο άνθρωπος έχει κάνει μέσω της επιστήμης, έχει πλησιάσει τόσο πολύ στην παντική κατάσταση, μπορεί να αρχίσει να κάνει τέτοιες τεχνολογίες που να είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ μεγάλες σε εξέλιξη και να αρχίσει να τροποποιεί και να μπει στο υποατομικό σημείο, να αρχίσει να φτιάχνει, θα λέγαμε, πραγματικότητες με άλλο τρόπο, να δημιουργεί, θα λέγαμε, θεϊκά πράγματα σε εισαγωγικά με τον τρόπο και τη δύναμη. Όμως, άμα του λείπει, φίλοι μου, η ουσία, καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα είναι σαν υπεξέλιξη στην πραγματικότητα. Σαν να μην ενελισσόμαστε, να μην μπαίνουμε στο εσωτερικό μας. Απλά η τεχνολογία, έτσι, λόγω της σύνδεσής μας και της προσκόλλησής μας με την ύλη, να έχει φτάσει στο σημείο που θα ρομποτοποιηθούμε σε εισαγωγικά, θέλοντας να φτάσουμε μέσω της ύλης, θα λέγαμε, το Θεό. Μέσω της αποκομμένης ύλης του Θεού. Που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται και είναι μια εξελικτική πορεία προς τα κάτω, προς την επεξέλιξη, προς την διάλυση, δηλαδή, προς την διάσπαση. Στο επόμενο βιντεάκι, λέω να σας μιλήσω για το τροχό της Σαμψάρα και να αποσαφηνίσουμε λοιπόν και αυτόν τον αποσυμβολισμό για να καταλάβουμε έτσι το τι γίνεται, πώς είναι αυτές οι επανασαρκώσεις, πότε ξεφεύγουμε, τι σημαίνει έξω από το τροχό της Σαμψάρα, μέσω του τροχό της Σαμψάρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την ουσία και τις δύο, θα λέγαμε, πορείες της γνώσης. Ειρήνη σε όλους σας.